Προειδικία, γυναίκας προς γυναίκα, οδηγό λεωφορείου. Να πω καλημέρα στην κυρία Κυρίτση και στον κύριο Καμπέρο που είναι στο τηλέφωνο. Γεια σας κυρία μου και κυρία καλημέρα. Α, όχι στο Skype κυρία Κυρίτση. Γεια σας κυρία Κυρίτση μου, καλημέρα. Καλημέρα κυρία Αγαπητού. Λοιπόν, πάμε. Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσω αν μου επιτρέπετε κύριε Καμπέρο από την κυρία Κυρίτση. Κυρία Κυρίτση, τι έγινε χθες? Καταρχήν, να πούμε ότι δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο περιστατικό και η παρέμβαση της ΠΕΟ δεν αφορά μόνο αυτό. Ναι, ναι, είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν κι άλλα. Ωστόσο, με αφορμή το χθεσινό που έγινε και έγινε και η δίωρη στάση εργασίας, ερχόμαστε να δούμε το συγκεκριμένο περιστατικό. Να πάρουμε τα πράγματα, την είδηση ουσιαστικά. Τι έγινε χθες μέσα στο λεωφορείο? Εντάξει. Αυτό είναι μια άλλη διαδικασία, κυρία Αγαπητού, την οποία ήδη τρέχει και η αστυνομία, οπότε δεν θέλω να επισέλθω σε αυτόν το σκέλος. Θέλω όμως να μου επιτρέψετε Ένα λεπτάκι. Επειδή όμως ο κόσμος χθες είδε βαρύγδουπους τίτλους και τα λοιπά, θέλει να ξέρει τι έγινε. Δεν μπορείτε να μας πείτε τι έγινε? Έδειρε μια γυναίκα οδηγό? Ναι. Μία επιβάτης χειροδίκησε. Επείτε μας το, κυρία Κυρίτση μου, τι είναι μυστικό? Μα το έχουμε μπει από χτες, αλλά οι λεπτομέρειες, εάν θέλετε τις λεπτομέρειες, δεν μπορώ να επισέλθω. Μα δεν είμαστε κλειδαρότρυπα. Θέλουμε να ξέρουμε το περιστατικό. Το περιστατικό είναι αυτό που είδε το φως της δημοσιότητας χτες. Μάλιστα. Υπήρξε χειροδικία από επιβάτη σε αστική επιβατική γραμμή των συγκοινωνιών Λάρνακας σε εργαζόμενη λεωφορείου. Μάλιστα. Αυτά είναι τα γεγονότα. Ναι. Έγινε καταγγελία, πέρα, αντιλαμβάνομαι, στην έχει αστυνομία. Έχει γίνει καταγγελία. Mm-hmm. Η οδηγός έχει πάει στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Έχει ληφθεί κατάθεση από την αστυνομία. Αυτό είναι η μία πτυχή. Από εκεί και πέρα, όταν συνέβη το γεγονός και αυτό που έφερε τους εργαζόμενους στο να αντιδράσουν, ναι, ναι, είναι ότι οι εντολές οι οποίες δόθηκαν και η αντίδραση της εταιρείας στη σωματική και λεκτική κακοποίηση μιας εργαζόμενης ήταν, δεν έγινε κάτι, συνέχισε. Αυτό δεν είναι αντίδραση. Άρα ουσιαστικά πήγε στον προϊστάμενο της, άρα πήγε στον προϊστάμενο της η οδηγός, ενώ στο, δεν ξέρω πώς είναι, είπε το περιστατικό που έγινε, ζήτησε να την εξετάσει, να πάει στο γιατρό, ζήτησε βοήθεια και της αρνήθηκαν ουσιαστικά. Αυτό μου λέτε, κυρία Κυρίτση? Δεν λέω ότι αρνήθηκαν. Λέω ότι η αντίδρασή τους δεν ήταν η κατάλληλη για το χειρισμό αυτού του περιστατικού. Mm-hmm. Αυτό λέω. Και φαίνεται και από την ανακοίνωση της εταιρείας. Mm-hmm. Δεν μπορεί την ώρα που συμβαίνει κάτι τέτοιο να λες, εντάξει, συνέχισε, δεν συνέβη κάτι. Αλλά αυτό, κυρία Αγαπητού, δεν είναι το μόνο περιστατικό. Είναι μερικά τα περιστατικά πανκύπρια. Και αυτό που ζητούμε ως ΠΕΟ και ως συνδικαλιστικό κίνημα είναι να υπάρξουν πρωτόκολλα με τη συμμετοχή του συνδικαλιστικού κινήματος για το πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα περιστατικά. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε να εξελίσσονται, δεν μπορούμε να είμαστε παρατηρητές και κανέναν από τα διαβήματα τα οποία έχουμε κάνει μέχρι στιγμής δεν έχει δει ανταπόκριση ούτε από τις εταιρείες, ούτε από τα αρμόδια. Σταθείτε λίγο πάνω σε αυτό που είπατε, γιατί έχει σημασία να δούμε τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει. Και γιατί πέραν της εκπαίδευσης που γίνεται για τα λεωφορεία, πρέπει κανονικά, κύριε Καμπέρο, καλή σας ημέρα και πάλι, κανονικά πρέπει να την χάνουν οι οδηγοί και εκπαίδευσης για αυτά τα απρόοπτα περιστατικά. Μπορεί αύριο κάποιος να μπει μέσα στο λεωφορείο και να αρχίσει να απειλεί κόσμο, για παράδειγμα. Ξέρει ο οδηγός πώς να αντιδράσει? Βέβαια, έχει άμεση αυτή να επικοινωνήσει με το control room, να λάβει εντολή και αμέσως λαμβάνεται κλήση στην αστυνομία. Mm-hmm. Αυτό το γνωρίζουν ουσιαστικά οι οδηγοί. Το γνωρίζουν, βέβαια. Mm-hmm. Τι έγινε χθες, κύριε Καμπέρο, γιατί δεν επέδειξε η εταιρεία την απαιτούμενη, αν θέλετε, συμπαράσταση ή τέλος πάντων μια άλλη προσέγγιση προς την οδηγό? Δεν έχω ακόμη τις λεπτομέρειες. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι συνοδεύτηκε η οδηγός με εκπρόσωπο της εταιρείας στην αστυνομία για να δώσει την κατάθεσή της και δεν συνέχισε την εργασία της.
Αλλά επιφυλάσσομαι να μάθω για να σας το απαντήσω. Ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι. Ναι, ναι, να τελειώσει ο κύριος Καμπέρος και έρχομαι σε εσάς, κυρία Κρίτση. Ναι, κύριε Καμπέρο. Εμείς καταδικάζουμε πάσα φύση βίας ενάντια στους υπαλλήλους μας και δουλεύουμε στενά με την Επιτροπή στη Βουλή για να γίνει νομοθέτημα ώστε να έχουν και κάποιες αρμοδιότητες να επιβάλλουν πρόστιμα και να έχουν μια νομική υπόσταση. Mm-hmm. Αν ισχύουν ουσιαστικά αυτά που λέγονται, ότι η εταιρεία γύρισε και είπε στη συγκεκριμένη οδηγό δεν έγινε και κάτι, συνέχισε, το θεωρείτε σωστό, έτσι έπρεπε να γίνει? Δεν πρέπει να έγινε έτσι, γιατί η πληροφόρηση που έχω δεν ήταν έτσι. Ναι. Επειδή δεν ήθελε η κυρία Κυρίτση να μπούμε σε λεπτομέρειες, τώρα λέμε τι έγινε και τι δεν έγινε, ο καθένας στην δική του την πλευρά, χωρίς να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς συζητάμε. Είναι λίγο εκνευριστικό, βέβαια. Ναι. Με το control room, γιατί οι κλήσεις καταγράφονται, και να σας έρθω να σας πω ακριβώς. Ναι. Κυρία Καμπέρο, επικοινώνησε με το control room. Δεν συμφωνούμε. Αυτό που έγινε όμως, και εμείς είμαστε αντίθετοι, είναι δεκτόν ότι οι οδηγοί έχουν το δικαίωμα να κάνουν στάση εργασία. Ήταν τελείως απροειδοποιητά που μας άφησε εμάς τελείως εκτεθειμένους προς το επιβατικό κοινό, και εν μέσω κίτρινης προειδοποίησης αφήσαμε όλο τον κόσμο πίσω για να διαμαρτυρηθούμε, ενώ θα μπορούσε να είχε γίνει με κάποιον άλλο τρόπο. Mm-hmm. Κυρία Κυρίτση, πάνω σε αυτό πώς απαντάει η συντεχνία? Λυπάμαι αφάνταστα από αυτά που ακούω από τον κύριο Καμπέρο. Ειλικρινά, πρώτον, ο οδηγός ναι, επικοινώνησε με το control room για τις οδηγίες να το δούμε σε μια άλλη διαδικασία, και έχει συνοδευτεί από τον συνδικαλιστή της τόσο στο νοσοκομείο όσο και στην αστυνομία. Mm-hmm. Ναι. Η εταιρεία δεν ήταν πουθενά σε αυτήν τη διαδικασία. Συγγνώμη. Η εταιρεία δεν ήταν πουθενά σε αυτήν τη διαδικασία. Ναι. Σε ό,τι αφορά την αυθόρμητη στάση εργασίας των εργαζομένων, εντάξει, βεβαίως είναι δικαίωμα των εργαζομένων. Είπε ο κύριος Καμπέρος ότι δυστυχώς αφήσαμε πάρα πολύ κόσμο μέσα στο δρόμο που περίμενε το λεωφορείο για αυτές τις 2 ώρες και μέσω κίτρινης προειδοποίησης. Ευτυχώς που δεν θρύνουμε θύματα για να απολογηθεί η εταιρεία. Όταν μια εργαζόμενη υπόκειται σωματικής και λεκτικής βίας, οι απολογίες δεν είναι γιατί δεν προστάτευσαν τους εργαζόμενους τους και δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις τους ως εργοδότες, αλλά λέμε συγγνώμη στους επιβάτες. Ευτυχώς που δεν θρυνήσαμε θύματα, γιατί δεν ξέρω προς τα που θα ήταν οι απολογίες. Ναι, ναι. Κύριε Καμπέρο, πες μου, Νικόλα μου όμως. Ναι. Κύριε Καμπέρο, σας ακούω. Επειδή, ωραία, δεν ξέρω, δεν ακούω κανέναν, δεν υπάρχει καλή επικοινωνία, όπως και να έχει. Με ενημερώνουν τώρα, μπορώ να το αναφέρω αυτό, Νίκο, που μου είπες το αυτή. Ωραία, με αναφέρουν τώρα ότι σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεσή της η οδηγός είπε να γίνει μία παρατήρηση στην γυναίκα που την χτύπησε. Κυρία Κυρίτση, ξέρετε κάτι? Όχι, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κατάθεση στην αστυνομία, δεν μπορώ να έχω τέτοια πληροφορήση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καμπέρο, έχετε να συμπληρώσετε κάτι πάνω σε αυτό? Η κυρία Κυρίτση λέει ότι θα πρέπει... Προς το παρόν όχι. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, όπως και να έχει, τα περιστατικά με τους οδηγούς των λεωφορείων τα έχουμε δει και σε προηγούμενα επεισόδια τηλεοπτικά, όταν είχε να κάνει με τους μαθητές. Θυμάστε τι γινόταν με τα ξύλα, με το ένα με το άλλο. Ευχαριστώ. Όταν θα έχουμε κάτι νεότερο να πούμε, να το πούμε. Ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Τι γίνεται σήμερα? Ναι. Λοιπόν, πάμε πρώτα στον...